Είναι την Παρασκευή είχαμε μια σοβαρή σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη τον Παναγιώτη Νονίκα για αθλητικά στο νομό Κορινθίας, γιατί εμείς την μπάλα τη θέλουμε μέσα στο γήπεδο και θέλουμε να, τα παιδιά μας να έχουν χώρους και να αφήσουμε το όνομά μας με μεγάλα αθλητικά γήπεδα και να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε αυτά. Έτσι λοιπόν για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, να κάνω μια μικρή υπενθύμηση ότι γίνονται οι εργασίες στο γήπεδο του Χιλιομοδίου. Πέρασε από Οικονομική Επιτροπή το γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων που είχε καταστραφεί από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου, ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Πιστεύω ότι εντός διμήνου τριμήνου να αρχίσουν οι εργασίες στο γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων. Άμεσα αυτή την εβδομάδα, την επόμενη Οικονομική Επιτροπή θα ενταχθεί και το γήπεδο των Ροζενών. Και όσο αφορά τα καινούργια γήπεδα, μιλάμε, υπάρχουν έτοιμες οι μελέτες από τους Δήμους, γι' αυτό και προχωρήσαμε στην άμεση χρηματοδότησή τους. Μιλάμε για βελτίωση αγωνιστικής επιφάνειας του φυσικού χλωοτάπητα και αρδευτικό γήπεδο στο αρδευτικό δίκτυο στο γήπεδο αρχαίων Κλεονών, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Οι αρχές Κλεονές θα είναι υπερήφανοι για το έργο που θα κάνουμε, το τάζανε αρκετά χρόνια σε αυτή την όμορφη περιοχή και με όμορφους ανθρώπους που ασχολούνται με το άθλημα. Στην δεύτερο έργο, αποκατάσταση του τεχνητού χλωοτάπητα και προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 510 θέσεων για το γήπεδο του Ζευγολατιού, και εκεί ο Δήμαρχος, οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν τη μελέτη έτοιμη, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ. Το Ζευγολατιό, με την ωραία ομάδα που έχει, με τον κόσμο τον αρκετό, θα μπορέσει να δει ένα γήπεδο πραγματικά στολίδι για την πόλη του Ζευγολατιού. Το τρίτο έργο που συμφωνήσαμε ήταν η προμήθεια του αθλητικού εξοπλισμού για το κλειστό γυμναστήριο του Ξυλοκάστρου. Σε αυτή την τεχνική μελέτη ο καινούριος δήμαρχος έχει συμπεριλάβει και πρόσβαση τουαλέτες για άτομα με ειδικές ανάγκες, ένα έργο προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, και εκεί η μελέτη είναι έτοιμη από τον Δήμο και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Έτσι λοιπόν προχωράμε άμεσα να υλοποιηθούν αυτά τα τρία σε αυτή τη φάση μεγάλα έργα για το νομό μας και για τους κατοίκους των πόλεων ή των χωριών.